Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι μου, τελευταίο μέρος της εκπομπής και αυτό το πολύπαθο ρεπορτάζ για την αιμοδοσία θα το δούμε στη συνέχεια, διότι εκτάκτως έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μικερίγα, να μας ενημερώσει για τις δύο εστίες φωτιάς που είχαμε, τις δύο φωτιές εδώ στην Κάλυμνο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πού σας βρίσκουμε και τι γίνεται? Είμαι σας στη Μένια, στο Βαθύ, στο χώρο που υπήρξε μια δυνατή μεγάλη φωτιά. Αυτή τη στιγμή βέβαια ότι έχουμε καταφέρει να την σβήσουμε και οι πυροσβέστες, οι εθελοντές πυροσβέστες του δικού μας κλιμακίου εδώ, μαζί με τους πυροσβέστες που έχουν έρθει από την ΚΟ, ασφαλίζουν την περιοχή γιατί έχουν πολύ δυνατούς ανέμους. Μάλιστα. Κάει και μεγάλη έκταση, κύριε Ρίγα, μεγάλη έκταση κάει και. Κάει και μια έκταση περίπου, από ό,τι υπολογίζω, γύρω στα 50 στρέμματα. Θαμνώδης περιοχής, ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης με θυμάρια και τέτοιου είδους θάμνους. Ξεκίνησε περίπου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής, για όσους ξέρουν, στα Στημένια, με κατεύθυνση προς την Παναγιά στα Ρίκια. Έφτασε περίπου στο δρόμο που βγαίνουμε πάνω για το μοναστήρι της Παναγιάς. Μάλιστα. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η αντιμετώπιση της, γιατί είχαμε πολύ δυνατούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά όμως, τόσο οι εθελοντές πυροσβέστες, οι δεκάδες εθελοντές από το Βαθύ που ήρθαν και μαζεύτηκαν γρήγορα τα παιδιά με τα δικά τους αυτοκίνητα και με τις δεξαμενές νερού που είχαν πάνω και με τις αντλίες, καταφέραμε να περιορίσουμε, να τη σβήσουμε τη φωτιά τώρα αυτή τη στιγμή και να επιχειρούν οι ειδικοί ώστε να ασφαλίσουν όλη την περιοχή. Μάλιστα. Ελπίζουμε να μην κινδύνευσαν άνθρωποι. Όχι, δεν είχαμε τέτοια θέματα. Και οι άλλοι βέβαια που... ταυτόχρονα με απόσταση μισής ώρας από την άλλη είχαμε φωτιά και στην περιοχή του Δάμου, πριν το στρατόπεδο, και εκεί υπήρξε παρέμβαση των εθελοντών, πυροσβεστών και όχι μόνο, και ανθρώπων της περιοχής που χρειάστηκαν να συνδράμουν ώστε να σβηστεί και η φωτιά εκεί. Μάλιστα. Με την ευκαιρία αυτή να πω στον κόσμο να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Βέβαια και τις δύο περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, οφείλεται σε βραχυκύκλωμα της ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βέβαια. Οι βροχές του χειμώνα έχουν ευνοήσει ώστε να έχουμε πάρα πολλά χόρτα, αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές εστίες που είναι επικίνδυνες. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ευχαριστήσω όσους εθελοντές πυροσβέστες, όλους τους κατοίκους που έτρεξαν για να βοηθήσουν και στις δύο εστίες για να σβηστούν οι φωτιές, την οικογένεια Ψαρομπά που πάντα όποτε την πάρουμε τηλέφωνο σε τέτοια περιστατικά τρέχει με το δικό της πυροσβεστικό όχημα και συνδράμει. Γενικότερα όλο τον κόσμο που βοήθησε ώστε να σβηστούν αυτές οι δύο φωτιές και να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Μάλιστα. Και εμείς ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά, κύριε Ρίγα, και για την ενημέρωση και για το ότι είστε εκεί στο καθήκον σας. Να είστε καλά. Είναι υποχρέωσή μου είναι εμένα. Mm-hmm. Να είστε καλά, κύριε Ρίγα. Ευχαριστούμε καλό πολύ. Απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ας είμαστε προσεκτικοί κι εμείς, φίλοι μου, γιατί πράγματι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, πολύ βλάστηση φέτος, ξεράθηκαν τώρα τα χόρτα με τη ζέστη, έχουμε και τους ανέμους ενισχυμένους εδώ στα νησιά, οπότε ας είμαστε πιο προσεκτικοί, όπως είπε ο κύριος Ρίγας. Να πάμε λοιπόν τώρα, φίλοι μου, στο επόμενο ρεπορτάζ μας. Η 14η Ιουνίου καθορίστηκε, όπως έχουμε πει, ως Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και την Ερυθρά Ημισέλινο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος. Στο νοσοκομείο της Καλύμνου σήμερα διενεργήθηκε έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία. Η τηλεόραση Αιγαίο μαζί με την Νίκη Τηρεΐση βρέθηκε εκεί και ενημερώθηκε από τα υπεύθυνα στελέχη της μονάδας του νοσοκομείου και πάμε να δούμε το πολύ όμορφο αυτό ρεπορτάζ. Καλή σας ημέρα, βρισκόμαστε στο νοσοκομείο. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας σήμερα. Καλημέρα σας, χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Εμείς θέλουμε να πούμε σήμερα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη και το νοσοκομείο είναι ανοιχτό από τις 9 μέχρι τις 1 για όποιον θέλει να δώσει αίμα. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά
Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη προσφορά για τον συνάνθρωπό μας και θα είναι χαρά να τους δούμε και σήμερα αλλά και στις επόμενες μας αιμοδοσίες. Δηλαδή πότε την προγραμματίζετε? Έχουμε ξανά στις 29 και 30 του Ιούνιου, που είναι πολύ σημαντικές μέρες επίσης για το καλοκαίρι που μας έρχεται, που ξέρουμε όλοι μας ότι οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες. Οπότε θα χαρούμε και τις επόμενες αιμοδοσίες να έχουμε έτσι μια ανταπόκριση επίσης από τον κόσμο. Οπωσδήποτε. Ούτως αλλιώς. Πιστεύουμε ότι ούτως ή άλλως ανταποκρίνεται ο κόσμος. Έτσι, πολλοί εθελοντές αιμοδότες, οι καλύμοι. Σε ό,τι έχει να κάνει με εθελοντισμό, το έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι προσφέρουν. Τι ποσότητα χρειαζόμαστε στο αποθεματικό του νοσοκομείου? Είναι ένας αριθμός το οποίο είναι ανάλογο με τις ανάγκες. Δηλαδή, αν έχει 40 φιάλες από όλες τις ομάδες, γιατί το αίμα διαρκεί 40 μέρες. Έτσι, η διάρκεια του αίματος είναι 40 μέρες. Αν έχουμε 40 φιάλες, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μέχρι την επόμενη ξανά αιμοδοσία, τη μεγάλη που θα κάνουμε, για να μπορούμε να καλύψουμε και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η οποία θα πρέπει να είναι μετά 40 μέρες. Θα δούμε. Όχι ακριβώς. Περίπου για να βγει. Είναι μια διαδικασία. Θα έχουμε ορίσει εμείς ημερομηνίες, οπότε θα ενημερώσουμε ξανά. Απλώς τώρα να γνωρίζουμε ότι 28 με 30, 29 και 30, Σαββάτο και Κυριακή είναι Ιουνίου, θα ξανακάνουμε αιμοδοσία για να ενισχύσουμε το νοσοκομείο που έρχεται το καλοκαίρι. Ωραία. Καλή δύναμη λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να πάμε να κλείσουμε, φίλοι μου, με ένα τελευταίο ρεπορτάζ. Την απόφαση να διαθέσει η Περιφέρεια Νοτιοαιγαίου ένα μεγάλο αριθμό εξοπλισμού αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ στις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πολιτική προστασία, ανακοίνωσε την Πέμπτη εντεταλμένη σε θέματα διαβίου μάθησης κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Επίσης, η κυρία Γιασιράνη μίλησε για την λειτουργία του ΚΕΚ Γεννηματάς, όπου υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο για συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα που διαθέτει, τόσο σε Κυκλάδες όσο και σε Δωδεκάνησα. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, φίλοι μου, και εγώ θα σας αποχαιρετήσω στο σημείο αυτό. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας από μένα. Είμαστε έτοιμοι για να παραδώσουμε τους εξοπλισμούς στις εθελοντικές ομάδες, τις πιστοποιημένες στην πολιτική προστασία, αξίας περίπου 55.000 ευρώ. Η φροντίδα μας από την έναρξη της προηγούμενης θητείας μας για τους εθελοντές ήταν σε πάρα πολύ υψηλή προτεραιότητα. Διαβουλευτήκαμε μαζί τους, συνεννοηθήκαμε μαζί τους και αυτή τη στιγμή είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι τα υλικά και οι εξοπλισμοί που έχουν παραλυφθεί πρώτων εκλογών, και έχει σημασία να σας το πω αυτό, δεν παραδόθηκαν στους δικαιούχους, στις εθελοντικές ομάδες δηλαδή, πριν τις εκλογές, για να μην θεωρηθεί ότι είναι προεκλογικό τερτύπι από την πλευρά μας και ότι κάνουμε προεκλογική εκστρατεία προς τους εθελοντές, δίδοντάς τους αυτά τα υλικά. Τα υλικά παραμένουν στις αποθήκες μας, έχουν συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, διότι αυτά είναι περιουσία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και παραδίδονται με τα πρωτόκολλα που σας προανέφερα για χρήση μόνο σε εθελοντικές ομάδες. Θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι οι ομάδες που παραλαμβάνουν τα αντικείμενα είναι οι πιστοποιημένες ενεργές εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πολιτική προστασία και σε όλο το φάσμα της. Ολοκληρώνονται με την λήξη της σχολικής χρονιάς, διότι το κοινό που απευθυνόμαστε είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αυτή την δράση, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, και με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούμε και καλλιεργούμε περιβαλλοντική συνείδηση και κυρίως στα παιδιά, αλλά και με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και όποιων εθελοντών θέλουν να πάρουν μέρος, έτσι. Εκτιμώ ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ό,τι δεν έχει γίνει από πλευράς Keep Aegean Blue, τον καθαρισμό δηλαδή των θαλασσών, θα συνεχιστεί. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον μία προτεραιότητα, την οποία δεν μπορεί κανείς από εμάς να παραγνωρίσει. Η μάζα λοιπόν, η κρίσιμη μάζα που απευθυνόμαστε, κυρίως είναι τα παιδιά που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για να εμφυσίσουμε στα παιδιά
την περιβαλλοντική συνείδηση, να προστατεύσουν το περιβάλλον και να το διατηρούν καθαρό και απαλλαγμένο από το πλαστικό και από κάθε άλλο ρήπο. Επομένως, είναι υψηλή προτεραιότητά μας το περιβάλλον και γι' αυτό στοχεύουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα για να μπορέσουμε να δώσουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες και την εκπαίδευση που γίνεται από την πλευρά μας για να κάνουμε τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα συνολικά να ενδιαφερθεί περισσότερο για το περιβάλλον και να την μεταδώσει και σε άλλους αργότερα. Τα προγράμματα στο ΚΕΚ Γεννηματάς αυτή την περίοδο έχουν μία καθοδική πορεία λόγω του ότι οι επωφελούμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις δουλειές τους. Όμως υπάρχουν και τμήματα τα οποία ακόμα λειτουργούν και αφορά χειροτεχνικά και σε επίπεδο σε ό,τι γίνεται σε συνεργασία με συλλόγους, πολιτιστικούς και άλλους φορείς. Αυτά συνεχίζονται, αλλά και αυτά θα λήξουν περί τον Ιούλιο για να ξαναρχίσουν πάλι γύρω στο Σεπτέμβριο ή προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. Διότι, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αυτή η περίοδος είναι υψηλή περίοδος για τον τουρισμό. Οι περισσότεροι ενήλικες αυτή τη στιγμή απασχολούνται. Οπότε και εμείς ακολουθούμε μία έτσι φθήνουσα πορεία στα προγράμματά μας αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά όμως θα σας πω ότι πέραν των εκπαιδεύσεων και καταρτήσεων που γίνονται δωρεάν σε όλους τους πολίτες του Νότιου Αιγαίου, το ΚΕΚ Γεννηματάς εκπαιδεύει και κάνει τα σεμινάρια που αφορούν και τον ΕΦΕΤ και τον τεχνικό ασφαλείας. Αυτά γίνονται για να προετοιμαστούν οι επαγγελματίες να δώσουν εξετάσεις αργότερα και στον ΕΦΕΤ και στο αρμόδιο Υπουργείο για τον τεχνικό ασφαλείας. Και πρέπει να σας πω, 15 και 16 του μήνα του Ιουνίου, αυτές τις μέρες δηλαδή, έχουμε τέτοια σεμινάρια στο ΚΕΚ Γεννηματάς που γίνονται για να υποστηρίξουν τη γνώση και την κατάρτιση και την εκπαίδευση όσων θέλουν να πιστοποιηθούν.